Το μήνυμα στην καρδούλα, τι περιγράφει? Καλημέρα. Καλημέρα. Το μήνυμα στην καρδούλα περιγράφει ότι είμαστε εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο για να τιμήσουμε τη μνήμη της Πελαγίας μας που έφυγε πέρυσι, τέτοια εποχή, και να δώσουμε αισιοδοξία και αγάπη στα παιδιά και όσους μας έχουν ανάγκη. Και μόνο ο τίτλος «Η παρέα της αγάπης» περνάει σημαντικά μηνύματα. Ναι. Αλήθεια, η παρέα της αγάπης τι άνθρωποι είναι? Άνθρωποι της διπλανής πόρτας είμαστε, που προσπαθούμε και είμαστε δίπλα, καθόμαστε δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά που νοσούν με ενοπλασματική ασθένεια. Είμαστε για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της παιδονκολογικής κλινικής Παγνή Κρήτης. Προσπαθούμε και σήμερα, κάνουμε την ομοδοσία για την μνήμη της Πελαγίας μας. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με το δίκτυο, το θελοντικό δίκτυο αλληλεγγύης και θελοντισμός στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι σύσσωμα όλα τα σχολεία, ακόμα και οι καθηγητές, για να δώσουν το παράδειγμα και το μήνυμα στα παιδιά για να αιμοδοτούν. Αιμοδοσία δίνει ζωή. Η αιμοδοσία δίνει ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα παραπάνω σε τέτοιες παθήσεις που το θέλουν καθημερινά ανάγκη, το έχουν. Και βλέπουμε και παιδιά να δίνουν αίμα. Αλήθεια, αυτό πόσο αισιόδοξο είναι από μόνο του, έτσι κι αλλιώς? Ελπιδοφόρο. Πραγματικά, πραγματικά ελπιδοφόρο, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας. Από μικρά, από 17 χρονών και πάνω που μπορούν να αιμοδοτούν, από 17-18 πρέπει να έρθουν με το κηδεμόνα τους, να έρθουν για να συνυπογράψουν και ο κηδεμόνας ό,τι αφήνει. Από 18 και πάνω αιμοδοτούν κανονικά. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για να δώσουμε αυτό το σποράκι στη νεολαία ότι πρέπει να δίνουμε αίμα. Το αίμα σώζει ζωές. Πραγματικά σώζει ζωές. Και τι είναι για μας 5 λεπτά. Και σε υγιείς ανθρώπους. Είναι πραγματικό να είμαστε ευγνώμων όταν μπορούμε να δώσουμε αίμα, γιατί είμαστε υγιείς. Φαντάζομαι ότι ο θελοντισμός, την παρέα αγάπης, είναι το α και το ω. Γιατί τα πάντα είναι εθελοντικά έτσι κι αλλιώς. Μπράβο. Ό,τι και αν κάνουμε, όποιες δράσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι δράσεις αιμοδοσίας που κάνουμε στο σύλλογό μας, είναι πάρα πολλές δράσεις και εντός κλινικής και εκτός κλινικής, είναι τα πάντα θελοντικά, είναι από ανθρώπους της διπλανής μας, όπως προανέφερα, της διπλανής μας πόρτας, που θέλουν ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά και από τη δικιά του μεριά να δώσουν ό,τι μπορούν για αυτά τα παιδιά. Η συγκεκριμένη καρδούλα τι μήνυμα περιγράφει? Αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Και από ό,τι μου είπατε, είναι 5 τα μηνύματα στις καρδούλες της παρέας αγάπης. Τα υπόλοιπα μηνύματα θυμάστε? Βεβαίως. Είναι η ζωή. Είναι η αγάπη. Είναι η δύναμη. Είναι και η ελπίδα. Και σήμερα, να μην ξεχάσουμε, είναι και η συνεργάτηδα, η κυρία Κατερίνα Σταματελάτου, από το Όραμα Ελπίδα, που ενημερώνει όλους εδώ πέρα τους εθελοντές για να γίνουν εθελοντές δότες μελού των οστών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή η δράση για να γινόμαστε δότες μελού των οστών. Εθελοντές.